Γεια σας. Σε αυτό το 15ο μάθημα στις ρίζες θα συνεχίσουμε κάποιες ασκήσεις. Πρωτού όμως κάνουμε κάποιες ασκήσεις πάνω στις ρίζες, θα πούμε κάποιες ιδιότητες. Δύο ιδιότητες ακόμα που έχουν μείνει και έτσι έχει μέσα και το βιβλίο. Θέλουμε αρχικά να δούμε αν έχω έναν αριθμό α και ένα β, οι οποίοι είναι και οι δύο θετικοί, και έναν κ, θετικός και αυτός αριθμός, τότε η νιωστή ρίζα του α στην κ μας κάνει νιωστή ρίζα του α και όλο στην κάπα. Επίσης, νιωστή ρίζα του α στην ι επί β, αυτό εδώ πέρα μας κάνει α επί νιωστή ρίζα του β. Βλέπετε ότι ο α είναι υψωμένος στην ι και με βάση την ιδιότητα που είχαμε μάθει από τα προηγούμενα μαθήματα, αυτό κάνει α, άρα βγαίνει έξω σαν α. Επίσης, αν ξέρουμε ότι το α είναι ένας θετικός αριθμός, τότε μη ρίζα της νιωστής ρίζας του α μας κάνει, δηλαδή όταν έχω ρίζα μέσα στη ρίζα, μπορώ να πολλαπλασιάσω τα ριζικά τους και θα μας κάνει μη επί νη του α, της ρίζας α. Ή επίσης, αν έχω αυτό εδώ πέρα, νη επί ρο, νιωστή, νη επί ρο ρίζα του α, στη μη επί ρο, μπορώ, από ό,τι βλέπετε το ρο είναι κοινό και στα δύο, να απλοποιηθεί και να δώσει νιωστή ρίζα του α στη ρο. Συγγνώμη, του α στη μη. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες εφαρμογές και ασκήσεις πάνω σε αυτά. Θα δούμε πιο συγκεκριμένα. Θα χρησιμοποιήσουμε την πρώτη τελευταία εφαρμογή από αυτές που κάναμε, δηλαδή τη ρίζα μέσα στη ρίζα. Για παράδειγμα, αυτό εδώ. Πέμπτη ρίζα του 2, ρίζα 2, τρίτη ρίζα του 2. Θέλω πρωτού λύσουμε αυτήν την άσκηση να καταλάβουμε ότι όταν έχω ρίζα 5, αυτό σημαίνει ότι είναι τετραγωνική ρίζα του 5, δηλαδή ότι εδώ πέρα υπάρχει το 2, μόνο που δεν φαίνεται. Δεν σημαίνει ότι εδώ πέρα έχει το 1. Αν είχε το 1, αυτό θα κάνει 5. Λοιπόν, πάμε να αναλύσουμε αυτήν την άσκηση. Τι κάνουμε εδώ πέρα? Σκοπός εδώ αυτής της άσκησης είναι να περάσουν το 2 αυτό στην πρώτη φάση να έρθει εδώ μέσα, μετά, δηλαδή αυτό να έρθει εδώ μέσα στην τελευταία ρίζα να μπει μέσα, μετά αυτό το 2 να έρθει εδώ ανάμεσα αυτές τις δύο ρίζες και συνέχεια να ξαναμπεί πάλι εκεί μέσα. Πώς περνάει ένας αριθμός όμως μέσα σε μία ρίζα? Δηλαδή αν έχω 3 της πέμπτης ρίζας, αυτό το 3 θα μπει εδώ μέσα σαν 3 στην πέμπτη. Πάμε να κάνουμε αυτό εδώ πέρα ακριβώς. Αρχικά θα περάσουμε αυτό το 2 στην τελευταία ρίζα, τη μέσα μέσα. Άρα θα γίνει πέμπτη ρίζα του 2 ρίζα. Αυτό το 2 πλέον χάνεται, άρα χάνεται, περνάει μέσα. Άρα τρίτη ρίζα, το 2 όπως ήταν πριν, και αυτό το 2 πώς θα περάσει μέσα, αφού είναι 3 πάνω το ριζικό, θα περάσει σαν 2 στην τρίτη. 2 επί 2 στην τρίτη από τις ιδιότητες των δυνάμεων, θεωρήστε ότι εδώ υπάρχει άσο μονάδα πάνω από το 2, κάνει 3 και 1, 4. Άρα 2 στην τετάρτη. Πέμπτη ρίζα του 2, ρίζα, τρίτη ρίζα, ας περάσουμε σε δύο βήματα. Ας περάσουμε και αυτό το 2 εδώ πέρα να μπει εδώ ανάμεσα στις δύο ρίζες. Πώς θα πέρασε αυτό το 2 ανάμεσα στις δύο ρίζες? Εδώ πάνω υποτίθεται ότι έχει 2, δεν φαίνεται όμως, άρα θα περάσει σαν 2 στο τετράγωνο. Τρίτη ρίζα του 2 στην τετάρτη, όπως είπαμε πριν. Τώρα, αυτό το 2 στο τετράγωνο θα περάσει πάλι εδώ πέρα σαν 2 στην 2 στο τετράγωνο και όλο στην τρίτη. Άρα 2 στην έκτη. Άρα, πέμπτη ρίζα, ρίζα, τρίτη ρίζα, του 2 στην τετάρτη που ήταν πριν, επί 2 στην έκτη που είπαμε ότι περνάει το εξωτερικό διάρρη. Τώρα, 2 στην τετάρτη, επί 2 στην έκτη, από τις ιδιότητες των δυνάμεων, κάνει 6 και 4, 10, προσθέτω τους εκθέτες, άρα 2 στην δεκάτη. Επομένως έχω πέμπτη ρίζα, τετραγωνική ρίζα, τρίτη ρίζα, του 2 στη δεκάτη.
Πλέον τώρα χρησιμοποιούμε την ιδιότητα που είπαμε ακριβώς πριν στη θεωρία. Δηλαδή, πολλαπλασιάζω αυτά εδώ πέρα. Τα ριζικά γίνεται μία ρίζα και πολλαπλασιάζω τα ριζικά εδώ πέρα. Δηλαδή, 5 επί 2 που δεν φαίνεται, επί 3. Γι' αυτό κάνει 2 στη δεκάτη. 2, 5, 10. 10 επί 3, 30. Άρα, του 2 στη δεκάτη. Αν θέλω τώρα, μπορώ να κάνω και μία απλοποίηση. Δηλαδή, 30 δια 10 μου δίνει 3. Άρα, τρίτη ρίζα του 2. Αυτό με τις ρίζες θα το δείτε όταν έχω αυτό εδώ. Αυτό μπορεί να γραφτεί και έτσι. 2 στη 10 προς 30. Αν κάνουμε την απλοποίηση, κάνει 2 στην 1 τρίτο. Γι' αυτό και το γράψαμε τρίτη ρίζα του 2. Αυτό όμως δεν το λέει το σχολικό σας βιβλίο, θα το δείτε σε μεγαλύτερες τάξεις. Πάμε να δούμε ακόμα μία εφαρμογή. Να βρούμε τα εξαγόμενα. Τέταρτη ρίζα του 3 στο τετράγωνο επί τρίτη ρίζα του 3. Πόσο κάνει αυτό εδώ πέρα? Εδώ είναι ένας πολλαπλασιασμός ριζών. Από ό,τι βλέπετε όμως, δεν έχω... Εδώ έχω τέταρτη ρίζα, εδώ έχω τρίτη ρίζα. Τα ριζικά δεν είναι ίδια. Θα πρέπει να γίνουν ίδια. Λίγο πολύ σαν τη μέθοδο, σαν τη μέθοδο του ελάχιστου κοινού πολλαπλασίου θα κάνουμε εδώ πέρα. Δηλαδή, θα σκεφτώ ποιο είναι το ελάχιστο κοινού πολλαπλασίου του 4 και του 3. Το 12. Επομένως, όλο αυτό θα υψωθεί στην τρίτη και όλο αυτό θα υψωθεί στην τετάρτη. Άρα θα γίνει 12η ρίζα, είπαμε θα υψωθεί στην τρίτη, άρα 2 επί 3, 6. Και αυτό θα υψωθεί στην τετάρτη, άρα 12η ρίζα του 3 στην τετάρτη. Λοιπόν, έχω πολλαπλασιασμό με ίδιες ρίζες. Άρα θα δώσει 12η ρίζα του 3 στην 6η επί 3 στην 4η. Πολλαπλασιάζω δηλαδή, μπαίνω όλα σε μία ρίζα και πολλαπλασιάζω το 3 στο τετράγωνο επί το 3 στην 4η, το 3 στην 6η επί 3 στην 4η. Ιδιότητες δυνάμεων. Έχω την ίδια βάση με διαφορετικούς εκθέτες. Προσθέτω τους εκθέτες, επομένως θα μου δώσει 12η ρίζα του 3 στην 10η. Αυτά λοιπόν με τις ρίζες. Θα συνέχεια θα περάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου και θα δούμε τις συναρτήσεις και κάποιες εφαρμογές των συναρτήσεων.